Πριν 2 χρόνια, ο Θεσσαλονικιός Πέτρος Ντουβατζής και ο συνεργάτης του Στέλιος Πετράκης δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι η καινοτόμα εφαρμογή τους, Horizon, θα έφτανε στην κορυφή, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple και στο Google Play. Παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια και το δυσμενές περιβάλλον στη χώρα μας, οι δύο νέοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το δικό τους Mobile Development Studio και να δημιουργήσουν μένοντας στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτήκαμε πολλά πράγματα, να φύγουμε, να κάτσουμε. Εν τέλει, αυτό που καταφέραμε μετά από 2 χρόνια είναι ότι ακόμα και έχοντας ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, μπορέσαμε να ακουστούμε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε επικοινωνία και με την Apple και με την Google, να φέρουν τα apps μας στα stores τους. Εύκολο δεν είναι απαραίτητο, γιατί παίρνεις ένα ρίσκο όταν κάνεις μια εφαρμογή, δεν ξέρεις απαραίτητα αν θα πάει καλά ή όχι. Οπότε πρέπει να έχεις μια δυνατότητα να συντηρήσεις κάπως τον εαυτό σου μέχρι αυτή να βγει. Παραδείγματα Ελλήνων που γράφουν το δικό τους success story εν μέσω κρίσης παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης με τίτλο Among the Gods Rising Up. Οι περισσότεροι εξ αυτών δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικές πληρωμές και σε εφαρμογές για κινητά. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, βρίσκουν πολλά πλεονεκτήματα στο επιχειρήν στην Ελλάδα. Σαφώς είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά έχει και τα πλεονεκτήματα το να επιχειρήσει στην Ελλάδα. Το κόστος, για παράδειγμα, των developers στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι στο εξωτερικό. Μια εταιρεία μπορεί να έχει με budget 150.000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσε να κάνει στο εξωτερικό. Αυτή, για παράδειγμα, είναι η αμοιβή ενός καλού developer στις ΗΠΑ. Εμείς είμαστε μια ομάδα 10 ατόμων πλέον και μπορούμε και συντηρούμαστε με πολύ λιγότερα χρήματα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει τη δική του startup, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία δυνατής ομάδας, στη σωστή ερμηνεία των αναγκών της αγοράς, αλλά και φυσικά στη χρηματοδότηση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν funds στην Ελλάδα. Σήμερα εδώ πέρα έχουμε και ομιλητή εκπρόσωπο από το Open Fund, που είναι ένα fund που δίνει λεφτά σε startup εταιρείες. Και αν υπάρχει μια δυνατή ομάδα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον προϊόν, ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λεφτά. Προφανώς υπάρχουν και προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά σαν startup δεν είναι πολλές φορές προτινόμενο να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία. Εκτός από τα ελληνικά fund, πάντως υπάρχουν πάρα πολλά fund, πάρα πολλά φυσί σε όλο το εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη. Την εκδήλωση διοργάνωσε η ομάδα Open Minds Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελείται από μέλη της τεχνολογικής και επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης.